Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Στυλώνουν τα πόδια κυβέρνηση και τρόικα για απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Προσολονύχτιο παζάρι για τα ανοιχτά μέτωπα. Σενάριο σοκ για το Boeing φάντασμα. Ανθρώπινο χέρι έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του, έρευνες τώρα μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Οι πιθανές εμπλοκές στο κόκπιτ μέσα στον εξομοιωτή ενός δικινητήριου αεροσκάφους. Κλειδί η εμβέλεια των ραντάρ στην περίπτωση αεροπειρατείας. Αιματηρές συγκρούσεις με ένα νεκρό στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας ανάμεσα σε φιλορώσους και ευρωπαϊστές. Άκαρπη συνάντηση Κέρι Λαυρόφ. Φωτογραφίες φρίκης στη δίκη του Πιστόριους με τον Παραολυμπιονίκη γεμάτο αίματα αμέσως μετά τη δολοφονία της συντρόφου του. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα τριπλό θρίλερ αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Το πρώτο στην Αθήνα, όπου από το πρωί εκτελήσεται ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων μεταξύ υπουργών και τρόικας για να κλείσει η συμφωνία μέχρι την Κυριακή. Τα σημεία τριβής είναι οι αξιώσεις της τρόικας για επιπλέον 2.000 απολύσεις στο δημόσιο για το 2015, η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και η κατάργηση των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Το δεύτερο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μαλαισία, εκεί όπου όλη η Φίλιος αναζητά τα ίχνη του χαμένου Boeing. Σήμερα επανήλθε το σενάριο της αεροπειρατείας ή της τρομοκρατικής ενέργειας και πλέον οι έρευνες εστιάζονται στα νησιά Άνταμαν στον Ινδικό ωκεανό. Το τρίτο στην Ουκρανία, όπου συνεχίζεται το σκηνικό του ακήρυχτου πολέμου με στρατιωτικές ασκήσεις και αιματηρές συγκρούσεις λίγες πια ώρες πριν το κρίσιμο αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα για την προσάρτηση της Κρυμαίας στην Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη Μαλαισία, καθώς έχουν προκύψει νέα δεδομένα τις τελευταίες ώρες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, που ενισχύουν τώρα το σενάριο της αεροπειρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που κατέγραψαν στρατιωτικά ραντάρ, το μοιραίο αεροσκάφος επικοινώνησε για τελευταία φορά εκείνη τη μοιραία νύχτα 1 και 21 πρώτα λεπτά, ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Μαλαισίας με κατεύθυνση προς το Βιετνάμ. Όπως βλέπετε τώρα, σύμφωνα με το νέο σενάριο, στη συνέχεια έχει κάνει απότομα στροφή προς τα δυτικά και έχει κατευθυνθεί βορειοανατολικά. Τελευταία φορά εντοπίστηκε στις 2 και 4 να κατευθύνεται βορειοδυτικά προς τα νησιά Ανταμάν, είναι η περιοχή που βλέπετε εδώ με τον κύκλο. Για τις επόμενες 4-5 ώρες τα ραντάρ κατέγραφαν ίχνη του αεροσκάφους. Αμερικανοί εμπειρογνώμονες λένε τώρα ότι τα συστήματα εντοπισμού του αεροσκάφους σιώπησαν εσκεμμένα, δηλαδή ότι κάποιος μέσα από το αεροσκάφος πήγε και τα έκλεισε. Αφού τα δύο συστήματα δεδομένων του αεροπλάνου, το Data Reporting Σύστημα καθώς και το σύστημα Transponder, είναι αυτό το κουμπί που βλέπετε εδώ, έκλεισαν σε διαφορετικές φάσεις με διαφορά 14 λεπτών. Αυτή τη στιγμή τώρα, ποια είναι η εικόνα των ερευνών? Έχουμε 58 πλοία και 46 αεροσκάφη από 13 χώρες που χτενίζουν πια τον Ινδικό ωκεανό. Αν και οι επιστήμονες του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφου της Air France στον Ατλαντικό, εκτιμούν ότι οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και χρόνια. Διαθέτουν ωστόσο ένα μηχάνημα κλειδί, ένα υποβρύχιο ρομπότ που στηρίζεται στην τεχνολογία του σόναρ και το οποίο μπορεί να χαρτογραφήσει ταχύτερα τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό γιατί έχει τη δυνατότητα να καλύψει 25 τετραγωνικά μίλια σε μόλις 24 ώρες. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις και πάμε να τις δούμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη. Για 7η ημέρα, δεκάδες πλωτά και ένα αέρια μέσα αναζητούσαν τι απέγινε ένα ολόκληρο αεροσκάφος με 239 επιβαίνοντες. Παρόλο που 13 χώρες έχουν συστρατευτεί στην αποστολή, με 58 πλοία επιφανείας και 46 αεροσκάφη, κάθε μέρα νέα στοιχεία και ανατροπές επεκτείνουν το χώρο που πρέπει να ερευνηθεί. Μια νέα πληροφορία ή ο συνδυασμός νέων πληροφοριών ανοίγει την πιθανότητα επέκτασης των ερευνών στον Ινδικό ωκεανό. Στη διάθεση του Λευκού Οίκου βρίσκονται νέες αναφορές, ηλεκτρονικά στίγματα που εξέπεμπαν οι κινητήρες και το σύστημα ελέγχου του αεροσκάφους και εντοπίστηκαν από δορυφόρους. Στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί το αεροσκάφος να συνέχισε να πετάει για αρκετές ώρες μετά την εξαφάνισή του από τα ραντάρ.
Η δημοσίευση των νέων πληροφοριών, αλλά και η πίεση συμμάχων και συγγενών των αγνοωμένων, κάνει τις αρχές της Μαλαισίας να διευρύνουν το πεδίο των ερευνών. Μαζί με τους διεθνείς μας εταίρους, τώρα προωθούμε τις έρευνες ακόμη πιο ανατολικά, στη νότια Συνική θάλασσα, αλλά και πιο πέρα στον Ινδικό ωκεανό. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από το να βρούμε το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατόν. Αλλά οι περιστάσεις μας ανάγκασαν να διευρύνουμε γεωγραφικά την έρευνα. Ακόμα μια νέα πληροφορία αναφέρει ότι τα δύο συστήματα εκπομπής ίχνους διακόπηκαν όχι ταυτόχρονα, αλλά με χρονική απόσταση 14 λεπτών. Κάτι που επαναφέρει στο προσκήνιο το σενάριο της δολιοφθοράς ή της τρομοκρατίας. Οτιδήποτε συνέβη δεν ήταν ένα καταστροφικό γεγονός εν μέσω μιας πτήσης, όπως μια διάλυση του αεροσκάφους στα 35.000 πόδια. Γιατί εάν το Boeing συνέχιζε να πετάει και αν αυτά τα συστήματα επικοινωνίας τα έκλεισε κάποιος, τότε υπάρχει ανθρώπινος δάκτυλος. Η διακοπή της λειτουργίας του πομπού είναι δυνατή, λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτή μπορεί να γίνει από πρόσωπο που γνωρίζει καλά το πιλωτήριο. Είναι δυνατόν τεχνικά, γιατί όταν λέμε ότι το αεροσκάφος χάθηκε, αυτό σημαίνει ότι χάθηκε από το σύστημα ραντάρ. Το πιλωτήριο μπορεί να σταματήσει την επικοινωνία μεταξύ του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή την επικοινωνία με τα ραντάρ στο έδαφος. Είναι λοιπόν δυνατόν να εξαφανιστεί από τα ραντάρ, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ως αεροσκάφος. Την ίδια ώρα όμως, το σύστημα ελέγχου πτήσης και κινητήρων στέλνει ακόμα σήματα μέσω δορυφόρου και μέσω ραδιοφωνικής συχνότητας στο πλαίσιο τεχνικής παρακολούθησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά την τελευταία επικοινωνία του πληρώματος με το έδαφος, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ. Το σήμα SOS ποτέ δεν έφτασε στους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας όπως θα έπρεπε να είχε γίνει σε περίπτωση βλάβης. Ούτε το σήμα HJK που θα ειδοποιούσε το έδαφος ότι στο συγκεκριμένο αεροσκάφος βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπειρατεία. Αλλά όπως επισημαίνει Βρετανός ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας στο BBC, ακόμα και σε περίπτωση έκρηξης ή άλλου καταστροφικού συμβάντος, τα επίγεια ραντάρ θα έπιαναν έστω ένα ίχνος. Η Κίνα επιστρατεύει πλέον για τις έρευνες όχι μόνο πολεμικά σκάφη και αεροσκάφη, αλλά και πλοία του εμπορικού της στόλου που διαπλέουν την ευρύτερη περιοχή. Από χθες, το Κινέζικο Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης καθοδηγεί τα εμπορικά πλοία της COSCO να αλλάξουν τα δρομολογιά τους προς τα δυτικά, κοντά στην περιοχή έρευνας της Μαλαισίας και να δώσουν προσοχή σε ύποπτα επιπλέοντα αντικείμενα, καθώς διαπλέουν τα στενά της Μάλακα. Στο μεταξύ και η αεροπορία του Βιετνάμ συνεχίζει τις έρευνες στα ανατολικά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από την πτήση μας σε νέα περιοχή σήμερα, δεν έχουμε εντοπίσει τίποτα. 20 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να εξερευνηθεί, καθώς δεν υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη τόσα πολλά μέσα διαθέσιμα. Σκεφτείτε ότι η αρχική περιοχή ερευνών στον κόλπο της Ταϊλάνδης μπορεί να συγκριθεί με την περιοχή ερευνών στον Ατλαντικό ωκεανό για το χαμένο αεροσκάφος της Air France, το οποίο εντοπίστηκε 2 χρόνια μετά την πτώση του. Όλοι φοβούνται ότι αν δεν βρεθεί το Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, η εξαφάνιση της πτήσης 370 θα παραμείνει άλυτο μυστήριο. Αυτό το τελευταίο σενάριο τώρα, δηλαδή το να απενεργοποιήσει κάποιος τον πομπό που δίνει το στίγμα του αεροσκάφους, είναι ένα από αυτά που μας παρουσίασε ο εκπαιδευτής της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Βαγγέλης Ανδρεάδης, το παρουσίασε στο Σωτήρι Μπολάκη μέσα από προσωμιωτή πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε να δούμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. 10,000 feet. Τι γινόταν στο πιλωτήριο του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών 45 λεπτά μετά την απογείωσή του? Πώς γίνεται να εξαφανιστεί ένα τόσο μεγάλο αεροσκάφος από τα ραντάρ? Τι απέγινε με την πτήση ΜΗΤΑ 370? Βρισκόμαστε στο κόκπιτ ενός δικινητήριου αεροσκάφους και μάλιστα πετάμε στα 35.000 πόδια. Ακριβώς αυτό το ύψος πετούσε και το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών που ξαφνικά χάθηκε από τα ραντάρ. Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα και ένα αεροσκάφος μπορεί να χάσει το στίγμα του? Φυσιολογικά είναι αδύνατο να χαθεί το στίγμα ενός αεροσκάφους στα καλά καθούμενα. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει αυτό είναι να διαλυθεί το αεροσκάφος στα εξών συνετέθη, να υπάρξει κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή κάποιος ηθελημένα να θέσει εκτός το συγκεκριμένο πομπό, ο οποίος δίνει το συγκεκριμένο στίγμα του αεροσκάφους. Ένα από τα σενάρια είναι και αυτό της αποσυμπίεσης της καμπίνας, όπως είχε συμβεί και με το αεροσκάφος της Ήλιος το 2005. Στον εξομοιωτή, ο Βαγγέλης Ανδρεάδης, πρώην πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, μας δείχνει τι θα έπρεπε να κάνει ένα έμπειρο πλήρωμα σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που επιβάλλεται να κάνει το πλήρωμα εκείνη τη στιγμή είναι μια ταχεία κάθοδο. Έτσι, για να κάνεις ταχεία κάθοδο σε ένα πλάνο το οποίο πετάει στα 35.000 πόδια, έτσι, αλλάζεις κατευθείαν εδώ το ύψος και το βάζεις, ας πούμε, στα 10.000 πόδια, έτσι, το κάνεις και ξεκινάς, ας πούμε, ένα βαθμό καθόδου πολύ μεγάλο, κλείνεις τις μηχανές,
και αρχίζει το αεροπλάνο από ό,τι βλέπετε και κατεβαίνει με ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθόδου και τραβάς και τα αερόφρενα τα συγκεκριμένα για να αυξήσεις πολύ το βαθμό καθόδου. Ο λόγος είναι να βρεθείς σύντομα σε χαμηλό ύψος, να είναι αρκετό το οξυγόνο, γιατί δεν επαρκεί για πάρα πολύ. Όπως όμως επισημαίνει ο εκπαιδευτής, είναι αδύνατο ένας πιλότος να έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προτού ενημερώσει το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα το κέντρο αυτό βρίσκεται στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οτιδήποτε κινείται στον αέρα ελέγχεται από αυτό το κέντρο. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι η ψυχή του συστήματος του κέντρου ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού αυτοί δίνουν τις οδηγίες στους πιλότους των αεροσκαφών που είτε απλά διέρχονται από την Ελλάδα είτε προσγειώνονται σε κάποιο ελληνικό αεροδρόμιο. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πτήση. Θα διαχειριστούν τη χειμερινή περίοδο τουλάχιστον 1.000 πτήσεις, ενώ το καλοκαίρι οι πτήσεις αυτές μπορεί να ξεπεράσουν και τις 3.500. Οτιδήποτε χρειαστεί, παρακολουθούμε τα ύψη, τις ταχύτητες, σε ποιο σημείο βγαίνουν. Το call sign τους, έτσι, πώς τους λένε δηλαδή το όνομά τους. Όπως εξηγεί ο Σπύρος Ρορολάκης, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, τα ραντάρ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας είναι συνήθως δύο. Το πρωτεύον, ένα που βλέπει δηλαδή μόνο το αεροσκάφος, και το δευτερεύον, ένα που αναγνωρίζει την ταυτότητά του, αρκεί να είναι σε λειτουργία και ο αναμεταδότης του αεροσκάφους. Στην περίπτωση δηλαδή μιας αεροπειρατείας, σημείο κλειδί στην υπόθεση του μαλαισιανού αεροσκάφους, φαίνεται πως είναι η εμβέλεια αυτών των ραντάρ. Ξέρουμε τα ραντάρ εκεί είχαν εμβέλεια 50 μίλια το πρωτεύον. Που σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο έκλεισε το δευτερεύον είτε από αεροπειρατεία, αλλά γρήγορη κίνηση αεροπειρατεία, γιατί ο πιλότος μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα ειδοποιεί. Και έκλεισε το δευτερεύον, λοιπόν, έκλεισε το δευτερεύον και δεν ήταν στην εμβέλεια του πρωτεύον, μπορεί ο στόχος να χάθηκε. Αποδεικνύεται με αυτή την ιστορία ότι μπορεί να χαθεί ένα αεροπλάνο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πάντα θα εντοπίζεται, ακόμα και αν λειτουργεί είτε το ραντάρ του αεροπλάνου είτε το ραντάρ του κέντρου ελέγχου. Να χαθεί για λίγο, ναι, αλλά να χαθεί τελείως όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κάποιοι από τα πρωτεύοντα θα το πιάσουν. Ακόμα και αν το δευτερεύον το κλείσουν. Και καθώς συμπληρώνεται μια βασανιστική εβδομάδα για τους συγγενείς των 227 επιβατών και του 12μελούς πληρώματος της μοιραίας πτήσης, τις ελπίδες για ανέβρεση του αεροσκάφους αντικαθιστούν ο βουβός πόνος, η οργή, η απόγνωση αλλά και οι προσευχές για τις αθώες ψυχές, των οποίων η τύχη αγνοείται. Η καρδιά μου έχει ραγίσει, τα δάκρυά μου έχουν στεγνώσει. Ελπίζω να έχουν πέσει θύματα αεροπειρατείας. Σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα. Αν έχει συμβεί το χειρότερο, δεν υπάρχει νόημα πια για μένα στη ζωή. Αυτός ήταν ο μοναχογιός μου. Ο κύριος Λι περιμένει ακόμα τον 30χρονο γιο του. Τους τελευταίους 4 μήνες εργαζόταν στη Μαλαισία. Δεν γύρισε σπίτι ούτε κατά τη διάρκεια των εορτών της πρωτοχρονιάς. Ο γιος του, όπως και ο Φίλιπ Γουντ, η Νορλή και ο Μοχάμαντ, τα μέλη αυτής της καλλιτεχνικής ομάδας ήταν όλοι επιβάτες της μοιραίας πτήσης 370 της Malaysian Airlines. Ο καθένας ανέβηκε στο αεροπλάνο αφήνοντας πίσω μια διαφορετική ιστορία. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Προσεύχομαι στο Θεό γι' αυτόν. Το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Μαλαισία κύρωσε το μήνα του μέλητος 2 φορές. Την πρώτη η νεαρή Νορλή αρρώστησε. Τη δεύτερη έμεινε έγκυος. Όταν όμως απέβαλε, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το πολυαναμενόμενο ταξίδι στο Πεκίνο. Ο 50χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας οργάνωσε αυτό το ταξίδι για να δει τη σύντροφό του που έμενε στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Είχε μπερδέψει τις πτήσεις και νόμιζε ότι πετούσε το Σάββατο. Ήταν η φίλη του όμως που του υπενθύμησε ότι έφευγε την Παρασκευή. «Έχω τρελαθεί, είμαι τόσο πυγμένος που δεν κατάλαβα ότι ήταν απόψε. Θα έχανα την πτήση μου», της έγραψε στο μήνυμα. «Γεια σου αγάπη μου», του απάντησε εκείνη. «Θέλεις να μάθεις πως είναι να χάνεις το γιο σου στα 50 του? Είναι συντριπτικό». Οι 24 Κινέζοι καλλιτέχνες πέρασαν την τελευταία τους μέρα στην Κουάλα Λουμπούρ, απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα και ένα ωραίο γεύμα. Μετά από ένα επιτυχημένο ταξίδι στη Μαλαισία, θα επέστρεφαν σπίτι. Λίγο πριν την αναχώρηση όμως, ο επικεφαλής του ταξιδιού ενημέρωσε 6 από αυτούς ότι δεν θα έφευγαν μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά θα επέστρεφαν με άλλη πτήση. Αποχαιρέτησαν τους συνεργάτες τους και υποσχέθηκαν να κρατήσουν επαφή μαζί τους. «Ακόμη και αν τα νέα είναι άσχημα, πρέπει να τα μάθουμε το συντομότερο δυνατό. Υποφέρουμε. Κάθε μέρα είναι χρόνος για μας. Ζητάμε βοήθεια από την ηγεσία της χώρας». Καθώς οι μέρες περνούν και οι έρευνες δεν καταλήγουν πουθενά, ο πόνος και η απόγνωση των συγγενών μετατρέπεται συχνά σε οργή.
Γιατί αργήσατε τόσο να κάνετε την ενημέρωση, φωνάζει αυτή η κυρία. Έχετε ιδέα πόσο μεγάλος είναι ο πόνος μας, προσθέτει μία άλλη. Κατηγορούν τις αρχές για συγκεχημένες πληροφορίες, έλλειψη οργάνωσης και διαρκείς διαψεύσεις. Θα μαζέψουμε όλα τα στοιχεία και θα κάνουμε μήνυση. Επικρατεί χάος. Θα κάνουμε μήνυση όχι στην αεροπορική εταιρεία, αλλά στην κυβέρνηση της Μαλαισίας. Οι εκπρόσωποι της Μαλαισίας πρέπει να είναι υπεύθυνοι για αυτά που λένε και να κρατούν τις υποσχέσεις τους, αντί να δίνουν την εντύπωση πως κάνουν άστοχες κινήσεις και να προχωρούν σε ανεύθυνα σχόλια χωρίς να το σκεφτούν. Με δάκρυα ή φωνές, όσοι περιμένουν κάποιον από τους 239 επιβάτες του Boeing 777 προσπαθούν να διατηρήσουν μία ελπίδα. Ακόμη και αν αυτή έρχεται από ένα μήνυμα γραμμένο με στυλό στον πίνακα μηνυμάτων που έχει στηθεί στο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. Μπορεί να πετάξετε ψηλά, αλλά μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω. Σας περιμένουμε. Και ερχόμαστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο θρίλερ της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Έχουν προκύψει νέες διαφωνίες, νέα εμπόδια συζητήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν ως την Κυριακή. Και όπως θα δούμε τώρα με το Χρυσόστομο Τσούφι που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, η Τρόικα πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου. Αφού είχαμε συμπληρώσει 11 ώρες εσωτερικών διαπραγματεύσεων, η Τρόικα πριν από 10 λεπτά πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να αρχίσει ο κύκλος των διαπραγματεύσεων με τον Γιάννη Στουρνάρα. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο, στο σημείο της διαπραγμάτευσης ΣΥΑ, όπου όπως λένε και κυβερνητικά στελέχη, πρέπει να κάνουμε εμείς 5 βήματα πίσω, να κάνουν αυτοί 5 βήματα πίσω, προκειμένου να τα βρούμε, αν όχι την Κυριακή, τουλάχιστον την Δευτέρα. Στις 11 αυτές ώρες της εσωτερικής, των εσωτερικών συνομιλιών ανάμεσα στον Γιάννη Στουρνάρα και κορυφαίους υπουργούς, η ελληνική πλευρά προσπάθησε να καθορίσει τα σημεία που μπορεί να κάνει πίσω προκειμένου να πάρει αυτά που εκείνη κρίνει οπωσδήποτε ότι πρέπει να πάρει. Από τις συνομιλίες με αξιωματούχους που συμμετέχουν στις δύο εργασίες, φαίνεται ότι τα θέματα των απολύσεων στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα είναι μια φανερή κόκκινη γραμμή για την ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει και ιδιαίτερη δυσφορία για τις πιέσεις της Τρόικας. Υπάρχουν βεβαίως και θέματα για τα οποία δεν μιλούν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ότι αποτελούν κόκκινες γραμμές και αποτελούν βεβαίως σημεία διαπραγμάτευσης. Τώρα, ο σχεδιασμός έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύσκεψη υπό τον Γιάννη Στουρνάρα με την Τρόικα και την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στη συνέχεια φαίνεται ότι θα έρθει ο Γιάννης Βρούτσης για τα εργασιακά ζητήματα. Στις 10.30 υπάρχει ραντεβού με τον Κωστή Χατζηδάκη. Στις 11 για τα ενεργειακά θα περάσει το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών ο κύριος Μανιάτης, ο Υπουργός Ενέργειας, και πιθανότατα τη βραδιά θα κλείσουν ο Γιάννης Στουρνάρας με την Τρόικα μόνοι τους στον έκτο μάλιστα όροφο. Δεν ξέρω αν θα είναι βραδιά πρέπει... ή το πρωινό, έτσι όπως μου τα λες, γιατί καταλαβαίνω ότι πάμε για ολονύχτιες συζητήσεις. Θα πάμε για ολονύχτες συζητήσεις και οι πληροφορίες λένε ότι η Ελλάδα, η ελληνική πλευρά, ρίχνει στο τραπέζι το χαρτί του εφαρμοστικού νόμου ακόμη και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, που θα είναι βεβαίως ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα με όσα περισσότερα στοιχεία στα οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Χρυσόστομο, σε ευχαριστούμε. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε εσένα στη διάρκεια του δελτίου μας για να δούμε τώρα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τι ζητάει η Τρόικα, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η κυβέρνηση, μετά και τη χθεσινή σύσκεψη Σαμαρά-Βενιζέλου. Αμέσως μετά ο Γιάννης Καντέλης έχει τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εργασίας. Πεδία υποχωρήσεων ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι και να ολοκληρωθεί με αμοιβαίους συμβιβασμούς η διαπραγμάτευση μέχρι την Κυριακή, αναζητούν κυβέρνηση και Τρόικα. Βασική κόκκινη γραμμή της ελληνικής πλευράς είναι το εργασιακό με μεγαλύτερο αγκάθι τις σωματικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, για τις οποίες η κυβέρνηση επιμένει ότι οι απαιτήσεις των δανειστών ξεπερνούν τα όρια. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση κυβερνητικού στελέχους. Δεν μπορείς να έρχεσαι ως Τρόικα και μετά από τόσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να ζητάς με το ζόρι απελευθέρωση. Και μάλιστα να ζητάς κάτι επιπλέον, τη στιγμή που εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν βρει έναν τρόπο συνεννόησης για το θέμα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και η απέτηση της Τρόικας για πλήρη κατάργηση των τριετιών. Ενώ στο δημόσιο οι δανειστές επιμένουν να τεθούν αριθμητικοί στόχοι και στη διαθεσιμότητα του 2014. Κάτι που προφανώς θα οδηγήσει σε απολύσεις το 2014.
2015. Προσπαθούμε να πείσουμε την Τρόικα ότι είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί να περάσει, γιατί θα διαταράξει ένα σύνολο 600.000 υπαλλήλων για ένα μικρό αριθμό απολύσεων. Τρόικα και κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται γύρω από ένα αναθεωρημένο κείμενο συμφωνίας, στο οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί θέματα που έχουν λυθεί, ενώ στη συζήτηση μπαίνουν και νέες προτάσεις της κυβέρνησης. Χαρακτηριστική είναι αυτή για το γάλα, που προβλέπει τη χρήση της λέξης φρέσκο, με απελευθέρωση όμως του χρονικού ορίου λήξης ανάλογα του τρόπου παστερίωσης του. Οι κόκκινες γραμμές του κυρίου Σαμαρά κατέληξαν ακόμα μια φορά στη γνωστή ροζ απόχρωση. Οι συνέτεροι Βενιζέλο Σαμαρά συνεχίζουν να παριστάνουν τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους των δανειστών. Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση με τις υποδείξεις της Τρόικας, όπως οι απολύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι φιλομονοπωλιακές ρυθμίσεις του ΟΣΑ, αποκαλύπτουν ότι τα μνημόνια ενσωματώνουν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90. Πάμε τώρα λοιπόν στον Γιάννη Καντέλη, γιατί είναι αρκετά τα σημεία διαφωνίας των δύο πλευρών στην ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας, Γιάννη, με βασικότερα αυτά των τριετιών και των ομαδικών απολύσεων. Σε σχέση με τις τριετίες όμως έχουμε νεότερες πληροφορίες για το τι αντιτείνει η ελληνική πλευρά. Ακριβώς. Εσία, η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει ένα τόσο δύσκολο θέμα και τουλάχιστον όχι, να το αποφύγει στην ολότητά του, αυτό που σκοπεύει να αντιπροτείνει στην Τρόικα απόψε είναι το εξής. Επειδή η πίεση είναι για να μπαίνουν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας οι άνεργοι, θα πει ότι να ισχύσει για τις τριετίες η μείωση κατά 50% του φορτίου που κουβαλάει ένας μακροχρόνια άνεργος, προκειμένου να μπει πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αν για παράδειγμα κάποιος από τις τριετίες δικαιούται 186 ευρώ, να πέσει στο μισό αυτό το ποσό που θα προσαυξήσει το μισθό του όταν προσληφθεί. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το σκόπελο της Τρόικας. Αν και είναι ένα θέμα που και τώρα να ξεπεραστεί κατά αυτόν τον τρόπο, σίγουρα πιστεύουν ότι το επόμενο διάστημα θα ξαναβρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων. Τώρα, για το θέμα των απολύσεων. Εδώ πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα σχέση με τις τριετίες, καθώς φαίνεται η Τρόικα να αποδέχεται να ισχύσει για 6 μήνες η πρόταση της ελληνικής πλευράς, δηλαδή με τη μεταφορά της αρμοδιότητας με υπουργική απόφαση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Και αν αυτό το μέτρο δεν προχωρήσει αυτούς τους 6 μήνες, δεν λειτουργήσει σωστά, για να το πούμε έτσι, τότε θα επανέλθει η Τρόικα και η κυβέρνηση θα πάει σε νομοθέτηση. Άρα και στις δύο περιπτώσεις το σενάριο λέει ότι αποδέχονται σε πρώτη φάση τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όμως τα θέματα παραμένουν στο τραπέζι για μετά. Ακριβώς. Τουλάχιστον κερδίζεται ένας πολιτικός χρόνος και δίνεται και κάτι μικρό από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να αποφύγει τα πιο δύσκολα θέματα. Για να δούμε λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί μας. Μπάμπη, ένα βουνό θέματα είναι ακόμη στο τραπέζι. Βλέπω σίγουρα πολλά ξενύχτια μπροστά. Και όλα αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την Κυριακή. Είναι εφικτό αυτό? Καταρχήν, εγώ δεν συμφωνώ με το βουνό. Για λόφο το βλέπω όταν θυμάμαι τι έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Θυμίσου κι εσύ. Τότε ήταν πραγματικά βουνό και γκρεμός από πίσω. Στηρουμένων των αναλογιών όμως έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι πολλά, άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα, σωστό, σε μια διαφωνία. Και κυρίως είναι ζητήματα τα οποία έχουν αναβληθεί πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι είναι καινούργια. Σχεδόν όλα έχουν ξανασυζητηθεί, έχουν γραφτεί ή κάποια στιγμή απορρίφθηκαν. Και βεβαίως η Τρόικα το είχε κρατήσει σε σημείωση να τα ξαναφέρει με την πρώτη ευκαιρία. Είναι που νιώθει ίσως και η Τρόικα ότι είναι η τελευταία φορά που μπορεί να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση, Μπάμπη? Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά. Όπως επίσης μπορώ να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσουν όμως σε αυτή εδώ τη δόση. Πρώτον, διότι έχουν παρακάνει, δηλαδή, και έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Και κυρίως διότι, ξέρεις, πόσες φορές θα ξαναπούν τα ίδια πράγματα. Θα φτάσουν σε ένα σημείο, θα καταγράψουν τις συμφωνίες, θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία σε αυτό το ενιαίο νομοσχέδιο και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Στην επόμενη φορά, με τους αστερίσκους που θα έχουν γραφτεί μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θα ξαναέρθουν στην ίδια συζήτηση. Βεβαίως, κάθε φορά τα μέσα για να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση είναι και λιγότερα. Γι' αυτό το λέω, γιατί δεν είμαστε στην ίδια θέση με αυτοί που ήμασταν κάποτε. Δηλαδή, αν δεν μας έδιναν τη δόση, δεν είχαμε την επόμενη μέρα να πληρώσουμε λόγω των δημοσιονομικών εξελίξεων. Και αντιλαμβάνονται επίσης ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το σκηνικό σε αυτό που λέμε διεθνείς αγορές, από εκεί όπου εκδιώχθηκε η Ελλάδα τον Απρίλιο-Μάιο του 2010. Και που θα επιδιώξει να επανέλθει. Θα επιδιώξει να επανέλθει πριν το Πάσχα και οι συνθήκες για την επαναφορά μας εκεί είναι πάρα πολύ καλές. Ήδη 2 τράπεζες πήγανε στον διεθνή χώρο να αναζητήσουν κεφάλαια, διότι έτσι τους είπε ο Προβόπουλος, η Τράπεζα της Ελλάδος, να κάνουν. Και το σκηνικό που υπάρχει αποδεικνύει ότι το κλίμα για την Ελλάδα έχει αλλάξει άρδιν, έχει αλλάξει εντελώς. Οι άνθρωποι έξω πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα πολύ καλό story ακόμη να ξετυλίξει και άρα για αυτούς
πολύ καλά κέρδη, αν προλάβουν να βάλουν τώρα τα λεφτά. Και ο πολιτικός κίνδυνος που επισήμαναν και ξαναεπισήμαναν. Αυτό είναι το πιο. Άλλη φορά θα σου ξαναπώ από την αρχή αυτά που έχουμε πει, διότι έχεις δίκιο που το λες. Ο πολιτικός κίνδυνος είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες το νιώθουν, το φέρουν στο τραπέζι των συζητήσεων και η άλλη πλευρά κάνει σαν να το αγνοεί. Φαίνεται ότι οι διεθνείς επενδυτές έχουν δει το έργο κάπως διαφορετικά. Οι αθές έχουν δει και τόσα πολλά πράγματα στην Ιφίλιο που σου λένε δεν είστε τόσο άσχημα όσο νομίζετε εσείς. Με δύο λόγια, ο πολιτικός κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή τη στιγμή από τους επενδυτές. Βεβαίως, αν καταφέρουμε να κάνουμε deep mandara στις εκλογές που έχουμε το Μάιο, θα το λάβουν τότε υπόψη τους. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι λένε ένα πράγμα. Επενδύστε γρήγορα στην Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό δεν έχει κανένα λόγο η Τρόικα να το εμποδίσει. Και δεν έχει κανένα λόγο να εμποδίσει και τις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν σε αυτό όμως το περιβάλλον, σε αυτή την ατμόσφαιρα, για την διεκπεραίωση του συνολικού χρέους της Ελλάδας. Μάλιστα, Βάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ναυάγιο είχαμε κυρίες και κύριοι και στις σημερινές συνομιλίες Κέρι Λαυρόφ. Σε μια ίστατη προσπάθεια να επιτευχθεί διπλωματική λύση, ένα 48ωρο πια πριν το αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα της Κυριακής στην Κριμαία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση που η Μόσχα δεν αλλάξει πορεία εναντί της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ τώρα παρέμεινε μετακίνητος για το θέμα της Κριμαίας, ωστόσο διευκρίνησε ότι στην νοτιοανατολική Ουκρανία η Μόσχα δεν πρόκειται να επέμβει στρατιωτικά και δεν έχει βλέψεις. Σε αυτά τα εδάφη πάντως η ένταση κορυφώνεται μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις που οδήγησαν στο θάνατο ενός διαδηλωτή. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά σύνδεση με τον απεσταλμένο μας στην Κριμαία, Χιλία Τόπα. Πανικός, φιλορώσοι διαδηλωτές πιάνονται στα χέρια με ευρωπαϊστές Ουκρανούς. Οι μπουνιές και οι κλωτσιές πέφτουν βροχή. Ντόνετσκ, Ανατολικής Ουκρανίας, ένας διαδηλωτής κοίταται σοβαρά τραυματισμένος στο έδαφος. Ένας άλλος με αίματα στο πρόσωπο τρέχει να προστατευτεί. Φιλορώσοι κρατούν στο έδαφος και τραβούν τα μαλλιά ενός νεαρού. Είναι η τιμωρία του για τη σιδερόβεργα και την αντιασφυξιογόνα μάσκα που κρατούσε. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επεισοδίων. Το Κρεμλίνο κατηγορεί τις Ουκρανικές αρχές για τα τραγικά γεγονότα στο Ντόνετσκ. Ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών πως η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα προστασίας των συμπατριωτών της στην Ουκρανία. Ο Μπαράκ Ομπάμα έστειλε νέα αυστηρή προειδοποίηση στο Κρεμλίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη στέκονται ενωμένες όχι μόνο στο μήνυμα για την Ουκρανική κυριαρχία, αλλά και γιατί θα υπάρξουν συνέπειες εάν στην πραγματικότητα αυτή η κυριαρχία εξακολουθήσει να παραβιάζεται. Το πρωί, λουλούδια έχουν αφαιθεί στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο διαδηλωτής. Στο Κίεβο, όρθιοι βουλευτές του Κοινοβουλίου τηρούν ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του νεκρού διαδηλωτή. Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Βόμποντα προτείνει τη λήψη σκληρών μέτρων κατά της Ρωσίας. Τα σύνορα με τη Ρωσία πρέπει να κλείσουν αμέσως, έτσι ώστε οι πράκτορες να μην εισέρχονται στη χώρα. Η κάθαρση πρέπει να γίνει αμέσως και να απομακρυνθούν όλοι οι πράκτορες της Μόσχας που βρίσκονται στους κόλπους της αστυνομίας, των μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Σε έναν ίστατο γύρο διπλωματίας, μια ανάσα πριν από το δημοψήφισμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε ξανά στο Λονδίνο με το Ρώσο ομολογό του. Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις όμως απέβησαν άκαρπες για ακόμη μια φορά. Πιστεύουμε πως το δημοψήφισμα είναι αντίθετο με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο και θεωρούμε πως είναι παράνομο. Η Κριμαία είναι πιο σημαντική για τη Ρωσία από όσο ήταν τα νησιά Φόκλαντ για τη Βρετανία, υπεστήριξε ο Σεργέη Λαυρόφ, παρομοιάζοντας μάλιστα την περίπτωση της Χερσονήσου με αυτή του Κωσόβου, ενώ προσέθεσε πως η Ρωσία δεν σκοπεύει να εισβάλλει στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Δεν βρέθηκε κοινός τόπος ή παρόμοιες απόψεις. Στην πραγματικότητα οι απόψεις μας αποκλίνουν. Αλλά φυσικά ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί για να καταλάβουμε σε ποια έκταση καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Τον πρώτο τους διάλογο είχαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ο μεταβατικός Ουκρανός Πρωθυπουργός με τον Ρώσο μόνιμο αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ.
Τα βλέμματα των δύο ανδρών ήταν παγωμένα και αμήχανα. Ο Αρσένη Γιατσένικο, ωστόσο, έκανε την πρώτη κίνηση ρωτώντας τον Βιτάλη Τσούρκιν στη ρωσική γλώσσα. Μα ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны. Уверен. Θα ήθελα να απευθυνθώ στη Ρωσία. Αναζητούμε απάντηση στο ερώτημα εάν οι Ρώσοι θέλουν πόλεμο. Θα ανταποκριθώ κατευθείαν σε μια ευθεία ερώτηση που έθεσε ο κύριος Γιατσένιουκ. Η Ρωσία δεν θέλει τον πόλεμο, ούτε οι Ρώσοι. Και είμαι πεπισμένος πως ούτε και οι Ουκρανοί δεν θέλουν να το δουν αυτό. Την ίδια ώρα δεδομένη θεωρείται η άσκηση βέτο από την πλευρά της Ρωσίας στην αμερικανική πρόταση να ανακηρυχθεί παράνομο το δημοψήφισμα της Κυριακής. Σε συνομιλία του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε πως το δημοψήφισμα είναι απολύτως νόμιμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με άλλους κάνουν έκκληση για την αναστολή της εν λόγω κακοσχεδιασμένης πρωτοβουλίας, η οποία δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως νόμιμη. Την ίδια ώρα στην Κρυμαία επικρατεί πυρετός προετοιμασιών για το δημοψήφισμα. Στο δημαρχείο του Μπαχτσί Σεράι, οι υπάλληλοι ελέγχουν τους εκλογικούς καταλόγους, ενώ επιμένουν πως όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ακόμα και Ουκρανοί στρατιώτες. Εάν είναι κάτοικοι της Κρυμαίας, μπορούν να ψηφίσουν, αλλά οι στρατιώτες που δεν είναι κάτοικοι δεν μπορούν. Οι Φιλορώσοι μετρούν ψηφοφόρους, αλλά έξω στους δρόμους μετρούν και τους στρατιώτες που παραμένουν ακόμα πιστοί στην Ουκρανία, καθώς πολλοί έχουν λιποτακτήσει. Όπως σε αυτόν τον στρατόνα που έχει περάσει σε φιλορωσικά χέρια, όπου 67 Ουκρανοί στρατιώτες παραδόθηκαν. Είναι η πιο παράξενη εισβολή που μπορείτε να φανταστείτε. Χωρίς να έχει πέσει ένας πυροβολισμός από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν στην κατάληψη της βάσης. Και καθώς πλησιάζει το δημοψήφισμα, διαλύεται ότι έχει απομείνει από τον Ουκρανικό στρατό. Κάποιοι από τους Ουκρανούς στρατιώτες έρχονται ακόμα στη δουλειά, αλλά δεν τους επιτρέπεται είσοδο στη βάση, οπότε περιμένουν στο χώρο στάθμευσης όλη μέρα. Η Κρυμαία παραμένει χαμένη σε αυτή τη ζώνη του Λυκόφωτος, ανάμεσα στην κυβέρνηση του Κιέβου, που δεν μπορεί να επέμβει στρατιωτικά στην περιοχή, και στο Κρεμλίνο, το οποίο προσποιείται πως δεν έχει επέμβει στρατιωτικά. Και πάμε τώρα στον Αχιλέα Τόπα στη Σιμφερούπολη, τον απεσταλμένο του Sky, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Κρυμαία. Πλέον μια ανάσα μας χωρίζει από το δημοψήφισμα της Κυριακής, Αχιλέα. Και όσο πλησιάζει το δημοψήφισμα, κορυφώνονται και οι διαδηλώσεις τόσο υπέρ της Ένωσης της Κρυμαίας με τη Ρωσία, όσο και υπέρ της παραμονής της στην Ουκρανία. Σήμερα είχαμε διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Κρυμαίας και μάλιστα πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη φιλορωσική διαδήλωση εδώ στη Σιμφερούπολη, η οποία ολοκληρώθηκε και με μεγάλη αυτοκινητοπομπή. Σε αντίθεση πάντως με αυτά που είδαμε το τελευταίο 24ωρο στην Ανατολική Ουκρανία, οι διαδηλώσεις εδώ είναι ειρηνικές. Τώρα, σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου ο νέος πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης, Σεργέη Αξιόνοφ. Η απαντήση που έδωσε ήταν ενδιαφέρουσα αισία. Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να διεξαχθεί ένα δίκαιο δημοψήφισμα με την παρουσία ενόπλων, απάντησε με ερώτηση. Είπε, έχετε δει εσείς πουθενά ενόπλους. Είπε επίσης ότι την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση της Χερσονήσου στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η πλήρης ενσωμάτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Ενώ θα ρωτήσει για επιθέσεις σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τους δημοσιογράφους λέγοντας ότι οι ίδιοι προκάλεσαν τις επιθέσεις, καθώς πηγαίνουν έξω από στρατιωτικές βάσεις, προκαλούν τους στρατιώτες και ανεμίζουν ουκρανικές σημαίες. Και την ώρα που προσπαθεί τόσο η τοπική κυβέρνηση, όσο και η Μόσχα, να έχει μια θετική σχέση με τους Τατάρους της Κρυμαίας, ένας από τους ηγέτες των Τατάρων που επισκέφτηκε αξιωματούχους του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καλεί τον ΝΑΤΟ να επέμβει. Μάλιστα, και εμείς την ίδια στιγμή, Αχιλέα, παρακολουθούμε τα πλάνα από τις αιματηρές θεσινές διαδηλώσεις στο Ντόνιετσκ, μακριά από την περιοχή της Κρυμαίας. Ξαναλέμε, δεν είναι στην Κρυμαία, είναι στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Μετά και τα χθεσινά, ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, όπως είδαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη Δύση για το ενδεχόμενο παρέμβασης, επέμβασης της Ρωσίας και σε άλλα εδάφη, είπε ότι δεν έχουν τέτοιες βλέψεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Όλα τα βλέμματα λοιπόν τώρα πια στραμμένα στην Κυριακή, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε εδώ με κινούμενη άμμο, μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, δύο μήνες περίπου πριν από τις εκλογές του Μαΐου. Και ενώ η μάχη σε δήμους και περιφέρειες φουντώνει, νέες δημοσκοπήσεις έρχονται να καταδείξουν τη δυναμική είσοδο του ποταμιού στο πολιτικό παιχνίδι, παράλληλα με την μεγάλη αναποφασιστικότητα του εκλογικού σώματος.
Θολό πολιτικό τοπίο εν ώψη των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Public Issue για την εφημερίδα των συντακτών. Πτώση ποσοστών και ισοπαλία στο ντέρμπι Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ που ισοβαθμούν στην πρόθεση ψήφου με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη με 7% και στη συνέχεια το ΚΚΕ με 5% και η Χρυσή Αυγή με 4,5%. 3,5% συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ, 2,5% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 1,5% η ΔΙΜΑΡ και 4% τα υπόλοιπα κόμματα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σύνολο της αδιευκρίνησης ψήφου φτάνει το 41%. Στην παράσταση νίκης, το 52% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι νικητής των ευρωεκλογών θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 33% της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο Sky και την πρώτη γραμμή, ο Γιώργος Καμίνης ξεκαθάρισε τη θέση του για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γκρεμιστεί το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προτού ο Παναθηναϊκός έχει νέο γήπεδο. Άρα, να προφανώς στο Βοτανικό. Όλο το σχέδιο. Την προστασία του γηπέδου θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος του Παναθηναϊκού κινήματος Νίκος Αβραμίδης. Σημαία της προσπάθειάς μας, η διάσωση του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που κινδυνεύει με αφανισμό. Και αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέψουμε. Στη μάχη για το Δήμο της Αθήνας, ο Άρης Πιλιοτόπουλος επισκέφθηκε την περιοχή του Γκίζη, αφήνοντας αιχμές για τον ίν δήμαρχο Γιώργο Καμίνη ότι εγκατέλειψε την περιοχή. Τα σκουπίδια ξεχυλίζουν και το πράσινο είναι ανύπαρκτο. Φως δεν υπάρχει πουθενά. Βεβαίως, για να γνωρίσεις όλα αυτά τα προβλήματα, πρέπει καθημερινά να περπατάς γειτονιά-γειτονιά. Στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων πήγε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Γαβριήλ Σακελαρίδης. Καλούμε την απερχόμενη Δημοτική Αρχή αλλά και τους άλλους υποψήφιους για τον Δήμο να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχθούν άλλες περικοπές προσωπικού και πόρων σε κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Κριτική στον Γιώργο Καμίνη ασκεί και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Συναγερμός για τον κίνδυνο να χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ εξαιτίας της αμέλειας του κυρίου Καμίνη. Ελπίζουμε ότι ο κύριος Καμίνης δεν θα επιρρύψει στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων την ευθύνη για τη δική του άγνοια και προχειρότητα, όπως έχει κατ' επανάληψη πράξει στο παρελθόν. Ένα βήμα πριν την κάθοδό του στην πολιτική είναι η παρουσιάστρια Ελεονόρα Μελέτη και το πρώην μοντέλο Νόνι Δούνια, που φαίνεται να κατεβαίνουν με το συνδυασμό του νυν δημάρχου Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκου. Στο μεταξύ, ο Νίκος Μπίστης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελιά, επανέλαβε ότι υπήρξε προσπάθεια προσέγγισης των 58 με το ποτάμι. Εγώ εσείς ο ίδιος δεν γράψατε πριν από λίγο καιρό και συζητήθηκε και όλες ότι πήγατε και προτείνατε στο Θαδωράκι που τώρα έχει ποτάμι. Ναι, να μπουν στην Ελιά. Αυτό που του πρότεινα. Ναι, δεν σου πρότεινα. Η Ελιά ήταν ένα καθόριστο σχήμα. Όχι. Ήταν μια συνένωση δυνάμεων. Για το ποτάμι δηλαδή. Μακάρι να μπαίνανε. Την Κυριακή, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας Νίκος Σοφιανός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο γήπεδο του Sporting. Να καλησπέρισω εδώ τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά. Καλησπέρα. 2 μήνες σχεδόν πριν την εκλογική αναμέτρηση, τις εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και βλέπουμε ένα σκηνικό απολύτως ρευστό, Αλέξ. Μπορεί κανείς να κάνει εκτιμήσεις έτσι όπως είναι τα πράγματα? Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί κανείς να κάνει καμία εκτίμηση. 2 μήνες είναι μια αιωνιότητα στην πολιτική, ειδικά δε στην πολιτική όπως την έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια που τα πάντα αλλάζουν και βρισκόμαστε σε μια τεράστια κρίση όπου κανείς δεν ξέρει τι θα το ξημερώσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που αυτή τη στιγμή φαίνεται είναι ότι ο κόσμος ψάχνεται. Υπάρχει μια έτσι, διάθεση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι όποιος κάνει πρόληψη αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει κάποια άλλη δουλειά, πάντως όχι δημοσιογράφος ή αναλυτής. Και υπάρχει και ένας νέος παράγων πια στη δημόσια συζήτηση και στην πολιτική σφαίρα που λέγεται ποτάμι, που φαίνεται να εμφανίζεται ευνηδίως και με μια σημαντική δημοσκοπική τουλάχιστον δύναμη, Αλέξη. Πιστεύεις ότι μπορεί αυτό το νέο κόμμα να ανατρέψει το σκηνικό? Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι άμα τη εμφανίζεται με κάποια σχετικώς ψηλά ποσοστά. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι υπάρχει μια δίψα του κόσμου για κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτό εκφράστηκε στις περασμένες εκλογικές αναμετρήσεις με τα άλλα καινούρια κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν, η Χρυσή Αυγή και άλλα πασιωτώσει. Τώρα φαίνεται ότι αυτή η δίψα του κόσμου για κάτι καινούριο επικεντρώνεται στο ποτάμι. Απομένει όμως να δούμε αν είναι ένα μηντιακό, να το πω έτσι, γεγονός, δηλαδή να δούμε αν έχει βάθος θέσεων, να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν αυτό το κόμμα, διότι μέχρι στιγμής έχουμε μόνο έναν άνθρωπο και έχουμε κάποιες γενικές θέσεις. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι πιο ουσιαστικό. Οπότε πρέπει να το δούμε και θα φανεί, γιατί στο καμίνι της πολιτικής ξέρεις πολλά πράγματα τα οποία φαίνονται καταρχήν ελκυστικά, μπορεί να λιώσουν ή μπορεί να αντέξουν και να φουντώσουν. Κάτι δεν το ξέρει. Και πόσο θα αντέξει αυτό, γιατί θυμόμαστε και την περίπτωση της Δημοκρατικής Αριστεράς που έφτασε δημοσκοπικά ακόμη και το 18%. Ναι, νομίζω όμως ότι δεν είναι διαφορετικά τώρα τα πράγματα. Νομίζω ότι πραγματικά ο κόσμος ψάχνει να βρει καινούργια υλικά, να το πω έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον ίσως σε παράλληλα είναι να δούμε ότι δεν υπάρχει
δυναμική για κανέναν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να υπήρχε μια δυναμική για το ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να υπάρχει. Αντιθέτως, φαίνεται να έχουν κάτσει τα ποσοστά του. Επίσης, η Χρυσή Αυγή, που όλοι έλεγαν επασχετώσει ότι θα έχει μια δυναμική ανόδου. Ούτε αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος πραγματικά ψάχνεται και νομίζω ότι ένα καθαρό ρεύμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχει διαμορφωθεί προς κάποια κατεύθυνση. Υπάρχει και ο παράγων Πασόκ. Σε αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με την εμφάνιση και του ποταμιού, βλέπουμε και τη Δημοκρατική Αριστερά και το Πασόκ, και μένω εδώ γιατί το Πασόκ είναι κυβερνητικός εταίρος, να πιέζεται ασφυκτικά. Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα. Εάν λέμε τώρα μόνο εικασίες και σενάριο μπορεί να κάνει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, εάν σημειώσουν πολύ χαμηλό ποσοστό το ΠΑΣΟΚ, τι ζητήματα ανοίγουν? Νομίζω ότι ακόμα είναι νωρίς να τα πούμε αυτά. Νομίζω ότι την επομένη των ευρωεκλογών θα αρχίσει μια διαδικασία ομαδικής ψυχοθεραπείας, αν θες, στη κεντροαριστερά, η οποία είχε αρχίσει αλλά διεκόπη απότομα, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι και ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βενιζέλος και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα εμπλακούν αναγκαστικά σε μια διαδικασία από την οποία θα πρέπει να βγει ένα ή δύο καινούρια πράγματα, καινούρια πρόσωπα, καινούρια σχήματα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Πάντως σίγουρα δεν θα μοιάζει, νομίζω, ο χώρος κεντροαριστεράς την επομένη των ευρωεκλογών με το πώς είναι σήμερα. Αυτό όλοι το θεωρούν περίπου βέβαιο. Και σε επίπεδο κυβέρνησης μπορούν να κινητοποιηθούν εξελίξεις, μπορούν να προκύψουν εξελίξεις από το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα? Κοίταξε, νομίζω εκεί υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία θα προκαλέσουν. Το ένα είναι να είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, όπου ακόμα και αν εκεί χαμηλά τα ποσοστά θα υπάρξει ένα θέμα επασχετώσει κυβερνητικής νομιμοποίησης, να το πω έτσι. Αν είναι μεγάλη όμως η διαφορά, έτσι το επαναλαμβάνω. Και το άλλο βεβαίως είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης, και εκεί θα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Βεβαίως, ευρωεκλογές είναι, πρέπει να πούμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Αναμένεται σε όλη την Ευρώπη να είναι ευρωεκλογές αμφισβήτησης, αντισυστημικές, όπως θέλει κανείς να τις πει, αντιευρωπαϊκές, εναντίον των Βρυξελών. Οπότε πρέπει βέβαιως να το δούμε κάτω από αυτό το πρίσμα και το αποτέλεσμα των εκλογών. Άστα. Έχουμε όμως πολύ δρόμο σίγουρα, όπως είπες και εσύ, μέχρι εκεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Άλεξ. Ευχαριστώ και εγώ. Και πάμε τώρα στο Σωτήρη Μπολάκη για μία εγκύκλιο που έστειλε στις εφορίες σήμερα Σωτήρη ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, που έχει προκαλέσει αίσθηση και πολλές συζητήσεις, υποχρεώνει τους συνασπισμούς που θα κατέβουν τώρα στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να εκδίδουν εισιτήρια εκδηλώσεων. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα πρέπει οι συνδυασμοί λοιπόν για περιφερειακές και δημοτικές εκλογές να τρέξουν στις εφορίες. Με την έναρξη δηλαδή της προεκλογικής περίοδου. Αυτό θα ισχύει όχι μόνο για αυτές τις εκλογές που έχουμε σε δύο περίπου μήνες, αλλά και για τις επόμενες. Τι συμβαίνει λοιπόν? Θα πάνε να θεωρήσουν βιβλία. Είναι ένας πονοκέφαλος αυτός, γιατί θα πρέπει εκτός από τα βιβλία που θα θεωρήσουν, να θεωρήσουν, αν θέλουν βέβαια, και εισιτήρια ή ας το πούμε έτσι τα κουπόνια, τα οποία θα είναι διπλότυπα, έτσι ώστε όταν κάποιος θέλει να συνεισφέρει στο συνδυασμό, να αναγράψει βέβαια πάνω του την ταυτότητά του, το όνομα, τεπώνυμό του, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, δηλαδή πλήρη στοιχεία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος των εσόδων και των εξόδων. Θα πρέπει να θεωρούνται αυτά τα βιβλία σε κάθε έναρξη προεκλογικής περίοδου. Και βέβαια ο κύριος Θεοχάρης θέλει με αυτόν τον τρόπο να δει πώς κινούνται τα οικονομικά των κομμάτων, για να μην έχουμε και σε αυτή την περίπτωση να μηδενιστεί μάλλον όσο γίνεται ο κίνδυνος φοροδιαφυγής. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Προκάλεσε εντύπωση, Δημήτρη Τσιόδρα, καλησπέρα, αυτή η παρέμβαση, διότι είναι κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, μη συνηθισμένο. Πράγματι μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο στους επικεφαλείς των συνδυασμών. Όμως κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό το χώρο. Τι πονοκέφαλος τώρα, θα πάνε στην εφορία για να έχουν κάποιες αποδείξεις. Δεν νομίζω ότι είναι και μεγάλο σκόπος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα όλο αυτό το σύστημα λειτουργούσε ανεξέλεγκτο. Ναι. Και ενώ λέμε λοιπόν σήμερα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η παραοικονομία, πρέπει να αντιμετωπιστεί το μαύρο χρήμα, και κυνηγάνε και σωστά κάνουν οι εφοριακοί το που υπάρχει μαύρο χρήμα, δεν μπορεί στον χώρο της πολιτικής να συνεχίζει όπως παλιά να κυκλοφορεί μαύρο χρήμα χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι μια χαρά το μέτρο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις την προηγούμενη μέρα να φας σε ένα κέντρο και να σου λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί απόδειξη και την άλλη μέρα να έχουν συγκεντρωθεί 500 άτομα από ένα συνδυασμό και να μην κόβεται καμία απολύτως απόδειξη. Είναι πάρα πολύ σωστό και δεν πρέπει να μείνει εκεί. Δεν πρέπει να μείνει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν βλέπεις να συνιστά προάγγελο και άλλων παρεμβάσεων συνολικά για τα οικονομικά των κομμάτων. Εδώ μιλάμε για τους συνασπισμούς για τους υποψήφιους στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, είναι ένα πολύ μικρό μέρος του πολιτικού χρήματος και πρέπει βεβαίως να επεκταθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θυμάσαι όσα έχουν αποκαλυφθεί στο παρελθόν σε σχέση με σακούλες,
με χρήματα, με εκατομμύρια τα οποία πήγαιναν στα κομματικά ταμεία και πήγαιναν τα εκατομμύρια στα κομματικά ταμεία και δεν ξέρω πόσα πήγαιναν στις τσέπες. Και για τον αυτό τρόπο που κουβαλούσαν που τα εκατομμύρια. Τηρούνταν επίσης τα βιβλία εσόδων στα κόμματα. Τώρα βιβλία, τώρα εσόδων λες στα κόμματα. Ήταν μπακάλικα. Είναι λίγο ανέκδοτο. Δεν τηρούνταν ουσιαστικά βιβλία τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτοί οι οποίοι έδιναν τα μαύρα χρήματα δεν τα έδιναν βεβαίως για την ψυχή της μητέρας τους, τα έδιναν για να πάνε από το δημόσιο κάποιες συμβάσεις, τις οποίες πληρώνουμε εμείς τώρα. Περιμένουμε λοιπόν κάποια πρωτοβουλία σχετικά με το πολιτικό χρήμα και έχει αργήσει κιόλας το πολιτικό σύστημα να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα πάμε στην περιοδία του επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έφτασε η ώρα να ξεσπάσει σαν θύελλο ο ελληνικός λαός, διαμήνυσε από τη Θράκη ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας ουσιαστικά σήμερα την προεκλογική του εκστρατεία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ύψωσε τους τόνους της αντιπαράθεσης σε ομιλίες του στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτήνη, όπου παρομοίασε την κυβέρνηση με χασάπι που παίρνει το χασαπομάχαιρο και κόβει, αναφερόμενος εδώ στις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Τη Θράκη επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για να ξεκινήσει την προεκλογική του μάχη στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Η ώρα μας έφτασε. Έφτασε η ώρα που θα ξεσπάσει ο ελληνικός λαός σαν θύελλα για όλα όσα πληρώνει όλα τα 4 χρόνια του μνημονίου. Έφτασε η ώρα να δώσουμε την τελική μάχη της απελευθέρωσης από τα μνημόνια, την βαρβαρότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε εξ αρχής τους τόνους της αντιπαράθεσης με σκληρές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης και των πολιτικών που ακολουθεί. Οι κυβερνήσεις του μνημονίου, οι τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις και οι υπουργοί, πρωθυπουργοί, στην πραγματικότητα λειτουργήσαν ως χασάπιδες. Όπως ο χασάπης παίρνει το χασαπομάχαιρο και κόβει, και βάζει τα υπολείμματα στην κρεατομηχανή, έτσι και αυτή. Ξεκάθαρη ήταν η άποψη του Αλέξη Τσίπρα και για την Τρόικα. Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ο κύριος Τσίπρας ξανακατάργησε το μνημόνιο. Μέχρι να κατέβει στην Αθήνα θα το επαναδιαπραγματευθεί, θα το ακυρώσει, θα το επανεξετάσει, θα το αναθεωρήσει. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Νότιο Αφρική. Συνεχίζεται για 10η μέρα η δίκη του Όσκαρ Πιστόριους, αλλά σήμερα συγκλονίζουν οι φωτογραφίες που διέρευσαν και τον απεικονίζουν τα πρώτα λεπτά μετά το θάνατο της συντρόφου του Ρίβα Στένκαμπ. Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης λύγησε και πάλι όταν αντίκρισε τον εαυτό του ημίγυμνο, καλυμμένο με το αίμα της συντρόφου του. Εικόνες που σοκάρουν. Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης, καλυμμένος με το αίμα της συντρόφου του αμέσως μετά από τη δολοφονία που συγκλώνησε τους πάντες. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα της 14ης Φεβρουαρίου στο σπίτι του Όσκαρ Πιστόριους, όπως παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύκρωτης δίκης. Έδειχνε σοκαρισμένος. Η βερμούδα που φορούσε ήταν γεμάτη αίματα και φορούσε τα προσθετικά του μέλη. Οι φωτογραφίες ανάμεσά τους και αυτή με το αιματοβαμμένο κορμί της άτυχης συντρόφου του προκάλεσαν σοκ ακόμη και στον ίδιο τον Πιστόριους, που για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα λύγησε στη θέα όσον είδε. Έδειχναν φωτογραφίες για το όπλο και το μπαστούνι του κρίκετ. Και καθώς άλλαζαν οι φωτογραφίες, κατά λάθος έδειξαν και αυτή με το άψυχο σώμα της Ρίβα. Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκε επίσης το όπλο με το οποίο ο Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη σύντροφό του, αλλά και το μπαστούνι του κρίκετ, το οποίο χρησιμοποίησε για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου, όπου είχε προσπαθήσει να κρυφτεί η άτυχη κοπέλα. This is the cricket bat which we found in front of the basin on the floor, towels and the blood that was there. The firearm that you can see there, is that the position that you saw that firearm for the first time? That is the position here. What's the condition of that firearm? The photo as it is there, it is still cocked. And the hammer is back? The hammer is back, no. The hammer is three strikes back. That's what I'm saying, the hammer is pulled back. Όπως περιέγραψε ο πρώην αστυνομικός Van Rensburg, που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος μόλις 30 λεπτά μετά το τραγικό συμβάν, βρήκε το άψυχο σώμα της 29χρονης Ρίβα καλυμμένο με πετσέτες και πλαστικές σακούλες. Τις είχε χρησιμοποιήσει η κόρη του διαχειριστή μαζί με τον Πιστόριους για να σταματήσουν την αιμορραγία.
Ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι ο Πιστόριους είχε πρόθεση να σκοτώσει τη Στέινκαμπ, αφού όλη η γειτονιά πριν τους πυροβολισμούς άκουγε τον απίστευτο καυγά τους. Ο Πιστόριους, ωστόσο, έχει δηλώσει αθώος, εμένοντας την αρχική του εκδοχή, πως πυροβόλησε τη σύντροφό του επειδή θεώρησε πως ήταν διαρρήκτης που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Ανεξαρτήτως με το τι τελικά συνέβη τη μοιραία νύχτα όμως, η αλήθεια είναι πως ο πιο γρήγορος άνθρωπος χωρίς πόδια, όπως τον αποκαλούν, κατάφερε να τρέξει γρήγορα προς την κορυφή, αλλά ακόμη πιο ραγδαία υπήρξε η πτώση του. Συνδεόμαστε τώρα με την Deutsche Welle και την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ο Ούλη Χένες, λίγες ώρες πριν περάσει το κατόφλι των φυλακών, Ειρήνη υπέβαλε και την παρέτησή του από την Προεδρία της Bayern Μονάχου. Σήμερα σήμερα γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους για έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία στο γερμανικό ποδόσφαιρο, στην Bayern Μονάχου. Από τη θέση του ποδοσφαιριστή στην αρχή και στη συνέχεια ως μάνατζερ και πρόεδρος έκανε την Bayern την καλύτερη ομάδα του κόσμου, ήταν ουσιαστικά το δημιούργημα της ζωής του. Σήμερα λοιπόν αποφάσισε να μην προσφύγει στο εφετείο και να αποδεχθεί την πρωτόδικη απόφαση, την ποινή φυλάξης δηλαδή, 3,5 χρόνων και αυτό μπορούν να πω ότι προκάλεσε θετικές αντιδράσεις. Θα μπορούσε να εφεστιβάλει την απόφαση. Θα μπορούσε, φυσικά και θα μπορούσε, αλλά έδωσε εντολή στο δικηγόρο του να μην το κάνει, διότι θεώρησε ότι θα έπρεπε, γιατί είπε και στην ανακοίνωση που έβγαλε, έβγαλε η Bayern, η απόφασή μου λέει ανταποκρίνεται στην αντίληψή μου περί αξιοπρέπειας και προσωπικής ευθύνης, η φοροδιαφυγή ήταν ένα σφάλμα της ζωής μου. Και θέλει, λέει λοιπόν, πρέπει να το πληρώσω. Πρέπει να πληρώσει, ακριβώς. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα πρέπει και η εισαγγελία από την πλευρά της να ανακοινώσει αν θα ασκήσει έφεση ή όχι, επειδή η ποινή που είχε προτείνει ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που επιβλήθηκε. Εάν δεν το κάνει, τότε η απόφαση θα τελεσιδικήσει και ο Χένες θα οδηγηθεί τις επόμενες εβδομάδες στην φυλακή Landsberg της Βαυαρίας για να εκτίσει την ποινή του. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε φυλακή αυτή. Ακριβώς. Ορισμένοι την παρομοιάζουν με το Αλκατράς της Βαυαρίας. Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι. Την βλέπουμε και εδώ στην εικόνα μας. Πρόκειται για μια ιστορική φυλακή. Χτιστεί το 1908 και σε αυτή έχουν εκτίσει τις ποινές τους πολύ επώνυμοι. Αρκεί να σου αναφέρω τον Άντολφ Χίτλα, που μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 23 φυλακίστηκε για 9 μήνες και μάλιστα σε αυτή την φυλακή έγραψε το Mein Kampf, ο αγώνας μου, που αποτελεί, όπως ξέρουμε, το ιδεολογικό μανιφέστο του ναζισμού. Έπειτα, θα πούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Αμερικανοί ανακαίνισαν την φυλακή και εδώ φυλάκιζαν τους εγκληματίες πολέμου από τη δίκη της Νίρεμβέργης. Αρκετοί μάλιστα έχουν εκτελεστεί εδώ. Μάλιστα. Τώρα, εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μονάχου διαβεβαίωσε το μεσημέρι ότι ο Χένες δεν θα τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης σε αυτή τη φυλακή, δεν θα έχει κινητό smart τηλέφωνο, θα έχει τηλεόραση την οποία μπορεί να ενοικιάσει, αλλά δεν μπορεί να βλέπει συνδρομητικά αθλητικά προγράμματα. Άρα δεν θα μπορέσει να βλέπει και πάρα πολλά παιχνίδια της Bayern Μονάχου. Και εν κατακλείδη να πούμε ότι το μήνυμα της ημέρας, των ημερών, αν θέλεις, με πολλούς αποδέκτες είναι ότι η βαβαρική δικαιοσύνη λειτουργεί και δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε εδώ. Θα μεταφερθούμε συγκεκριμένα στην Κρήτη, γιατί έχουμε σε εξέλιξη από το απόγευμα. Ο Μάριος Διονέλης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη του εργοστασίου Κρέτα Φάρμ στο Ρέθυμνο. Είναι ανάμεσα στους νομούς Ρεθύμνης και Ηρακλείου το εργοστάσιο. Μάριε, ποια είναι η εικόνα? Ακριβώς. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Στα όρια περίπου των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, στην περιοχή του Λατζιμά, το εργοστάσιο της Κρέτα Φάρμς είναι πίσω μου και από τις 3 το μεσημέρι μένεται μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στις αποθήκες και όχι στην κύρια εγκατάσταση του εργοστασίου. Και αυτή είναι η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες ώστε να μην επεκταθεί. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανένα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το σύστημα εκένωσης, το σχέδιο εκένωσης του εργοστασίου τηρήθηκε επακριβώς και βγήκαν εγκαίρως όλοι οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε, συγγνώμη, Μάρια, σε αυτό ήθελα να έρθουμε, ότι μάλλον επειδή καίγονται πλαστικά είναι τόσο πολύς, τόσο πυκνός και τόσο μαύρος ο καπνός. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, και φαίνεται ότι θα καίγεται για όλη τη νύχτα το υλικό αυτό στο εσωτερικό των δύο αποθηκών, 500 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία από αυτές, ενώ έχει επεκταθεί και σε ένα μέρος των γραφείων, σε ένα τετραόροφο κτίριο της εταιρείας.
υλικά συσκευασία, ζωοτροφές και πρώτες ύλες της εταιρείας που κατευθύνονταν στην αγορά την Πασχαλινή προφανώς για τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, με ανακοίνωσή της η Creta Farms τονίζει ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί η κίνηση των προϊόντων της στην αγορά. Βεβαίως όλα αυτά θα είναι και πιο σαφή όταν θα τελειώσει το έργο των πυροσβεστών και όταν θα σβήσει εντελώς η φωτιά. Μας λένε ότι οι προσπάθειες που θα γίνουν εδώ θα είναι για όλη τη νύχτα. Υπάρχουν 12 πυροσβεστικά οχήματα με τουλάχιστον 30 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα δίνουν όλη τη νύχτα μάχη με τη φωτιά, ευτυχώς, με τις φλόγες στο εσωτερικό του κτηρίου. Και ευτυχώς δεν έχει κινδυνεύσει κανείς, ναι, ναι. Μάρια, σωστά. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκενώθηκε το κτίριο πάρα πολύ γρήγορα. Βεβαίως, οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι εδώ και αυτοί όπως μπορούν βοηθούν. Σε εμάς τα τηλεοπτικά συνεργεία δεν έχει επιτραπεί να πλησιάσουμε βεβαίως πολύ περισσότερο, καθώς υπάρχει κίνδυνος και για ενδεχόμενες αναφλέξεις και για πολύ γρήγορες μετακινήσεις της φλόγας, της πυρκαγιάς. Υπάρχει κάποιος άνεμος δυνατός, υπάρχει δυνατός άνεμος που μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις και αυτή είναι η προσπάθεια των πυροσβεστών να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Ακόμα πρέπει να σου πω ότι και το κτίριο και τα υλικά του κτιρίου, καθώς είναι από πάνελ πολυουρεθάνης, οι δύο αποθήκες είναι και τα ίδια έφλεκτα, συγγνώμη, αλλά υπάρχει αρκετός καπνός, είναι και τα ίδια έφλεκτα και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, μια αποπνικτική κατάσταση εκεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ λογικό να έχεις και δυσκολία να μιλήσεις με αυτά τα υλικά που καίγονται. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Κυρίες και κύριοι, σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση ΓΕΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο κατώτατος μισθός αλλά και οι τριετίες φαίνεται να είναι τα κοινά σημεία στα οποία συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα, τα οικογενειακά επιδόματα για 700.000 δικαιούχους αποφασίστηκε να δοθούν νωρίτερα, τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Την πρόθεσή τους να καταλήξουν σε συμφωνία εξέφρασαν ΓΕΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις στην πρώτη τους συνάντηση για την υπογραφή της νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κοινό σημείο και των δύο πλευρών να μην υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις στους κατώτατους μισθούς και να μην καταργηθούν οι παγωμένες τριετίες. Με συνείδηση της οικονομικής πραγματικότητας και του νομοθετικού πλαισίου που είναι περιοριστικό, νομίζω βάλαμε τις βάσεις για να καταλήξουμε γρήγορα σε μια συμφωνία που θα κρατάει ζωντανό τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον εξέφραζαν την αντίρρησή τους με την έκτη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που κατήργησε τη διαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της σύμβασης και με τη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες για το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων και των οριμάσεων χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Αυτό που θέσαμε στους εργοδότες είναι να υπάρχουν θεσμικές ρυθμίσεις που θα δίνουν με τον θεσμικό τρόπο και όχι με τον άμεσο οικονομικό μια ενίσχυση στο εισόδημα των εργαζομένων. Επομένως, εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Το θέμα των εργασιακών έφτασε και στη Βουλή με τον Θανάση Παφίλη να ζητάει από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί τόσο για το θέμα του κατώτατου μισθού όσο και των τριετιών και τον Υφυπουργό Εργασίας να διαβεβαιώνει πως ο βασικός μισθός είναι κατοχυρωμένος με συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση και η Τρόικα συζητούν για νέα αντεργατικά μέτρα. Νέο χτύπημα του κατώτερου μισθού, κατάργηση τριετιών, οι οποίες είναι παγωμένες μέχρι το 2017. Η τοποθέτησή μας ως κυβέρνηση είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και δεν θα υπάρξουν αλλαγές οι οποίες δεν στοχεύουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Λίγη ώρα αργότερα, Υπουργός και Υφυπουργός Απασχόλησης είχαν συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Βρούτσης δήλωσε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ελληνική οικογένεια και η στήριξή της, που αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς 700.000 είναι οι οικογένειες που θα ενισχυθούν με το οικογενειακό επίδομα. Σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, πήραμε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της οικογένειας με το οικογενειακό επίδομα που δίνεται και προχωράμε στη διασφάλισή του ώστε να δοθεί νωρίτερα. Η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος θα γίνει ανατρίμηνο με πρώτη δόση τον Απρίλιο. Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά θα δούμε ένα απίστευτο περιστατικό όπως είναι ένα συναγερμό σήμερα στο πρωτοδικείο της Πάτρας. Άφωνοι λοιπόν, υπάλληλοι και πολίτες είδαν έναν άνδρα να μπαίνει το πρωί στο διοικητικό πρωτοδικείο της Πάτρας κρατώντας μια καραμπίνα και να την αφήνει στην είσοδο. Αμέσως προκλήθηκε αναταραχή, ήρθε η αστυνομία, τον συνέλαβε για να αποδειχθεί στη συνέχεια ότι ο άνδρας λίγο πριν είχε πάει να φτιάξει την καραμπίνα του και απλώς αφελώς αποφάσισε μαζί της να πάει να διεκπαιρεώσει μια υπόθεσή του στο πρωτοδικείο.
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, όταν ένας 77χρονος μπήκε στα γραφεία αφήνοντας στην είσοδο μία καραμπίνα. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ομάδας Δίας έσπευσαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και συνέλαβαν τον ηλικιωμένο. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ο 77χρονος είχε μεταβεί στην Πάτρα από το ετωλικό έτολο Ακαρνανίας προκειμένου να επισκευάσει την καραμπίνα του. Γιατί πήγατε πάνω, για ποιο λόγο? Πήγαμε μια δικογραφία πήγα να πάρω. Γιατί με το όπλο, γιατί? Το πήραμε από το συνεργείο που είχε επισκευάσει. Ο ηλικιωμένος άντρας από το ετωλικό συνελήφθη και μετά από την ανάκριση αφέθηκε ελεύθερος. Πραγματικά απίστευτο. Οι δράσεις του Sky συνεχίζονται τώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας, όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Αύριο συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Όλα θα παραληφθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου και θα γίνει η διαλογή και η κατηγοριοποίησή τους. Όλο και περισσότερους συμπολίτες μας βοηθάει η πρωτοβουλία του Sky «Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία». Κάθε εβδομάδα οι προσφορές σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό δίνουν ανακούφιση στους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας που απευθύνονται στα κοινωνικά ιατρία. Αυτό το Σάββατο 15 Μαρτίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην Αθήνα μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν θα παραλυθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου θα γίνει διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. Παράλληλα, συνεχίζεται και η δράση του Sky «Όλοι μαζί μπορούμε» και για τους ηλικιωμένους. Η κινητή μονάδα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή κάθε Κυριακή βρίσκεται σε προάβλη εκκλησιών της Αθήνας, όπου οι περίλικες παραμελημένοι, χωρίς ιατρική παρακολούθηση, ανασφάλιστοι ή άποροι, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από εθελοντές γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αυτή την Κυριακή 16 Μαρτίου, η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Η εκστρατεία αλληλεγγύης του Sky όμως δεν περιορίζεται μόνο στην υγεία. Εκτός από φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, οι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη και από ένα άλλο βασικό αγαθό, τα τρόφιμα. Έτσι, χάρη στις προσφορές σας, καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας βρίσκουν ένα πιάτο φαγητό στα συσίτια των ενωριών σε όλη τη χώρα, αλλά και μέσω των πακέτων αγάπης που μοιράζει η Αρχιεπισκοπή σε άπορες οικογένειες. Κάθε φορά λοιπόν που κάνετε τα ψώνια σας από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ στη χώρα, αναζητήστε το ειδικό καλάθι του «Όλοι μαζί μπορούμε». Εκεί μπορείτε να αφήνετε όσα τρόφιμα μακράς διαρκείας μπορείτε. Αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε τον καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλο να συνομιλεί με παιδιά δημοτικού σχετικά με τα πρωτόνια και τη φυσική μικροσωματιδίων. Πάμε στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Μία μοναδική ευκαιρία είχαν παιδιά δημοτικού να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο επιστήμονες, τον Δημήτρη Νανόπουλο, τον δικό μας, τον Έλληνα, τον οποίο όμως κατέπληξαν με τις γνώσεις τους στη φυσική μικροσωματιδίων. Εγώ πρέπει να σου πω τα περισσότερα δεν τα καταλάβαινα. Εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψη Νανόπουλου στη σχολή Χίλα έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΣΕΡΝ με το σχολείο, στο οποίο υλοποιείται ένα πρωτοποριακό διεθνώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των μαθητών με την επιστήμη και μάλιστα με την επιστήμη πολύ υψηλού επίπεδου. Και για πρώτη φορά, μάλιστα, παιδιά δημοτικού σχολείου μέσα στις επόμενες ημέρες θα επισκεφθούν και το ΣΕΡΝ. Ο Δημήτρης Νανόπουλος δήλωσε ότι η φυσική είναι πάθος και δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις ώστε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να φτάσει και στα πιο απομακρυσμένα σχολεία της Ελλάδας. Μετά μουσικής αλλά και με ξέφρενο ενθουσιασμό, οι μαθητές του Δημοτικού της Σχολής Χιλ υποδέχονται ένα αδιαφυσβήτητο αστέρι της επιστήμης. Ο καθηγητής Νανόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους επιστήμονες του κόσμου, για πρώτη φορά επισκέπτεται Δημοτικό Σχολείο προκειμένου να συνομιλήσει με μαθητές και να απαντήσει σε απορίες ανώτερης φυσικής. Οι ερωτήσεις των 12χρονων που δηλώνουν παθιασμένοι με τη φυσική των μικροσωματιδίων, την οποία διδάσκονται εξάλλου με πρωτοποριακό τρόπο στο σχολείο, είναι απολύτως απρόβλεπτες, εντυπωσιάζοντας ακόμη και τον καθηγητή. Αν υπάρχει κάτι μετά τα quarks, όταν η ενέργεια στο ΕΝΕΤΣΥ φτάσει στα 14 TeV,
θα μπορέσουμε να φτάσουμε την ταχύτητα του φωτός και αν ναι, τι περιμένουμε να δούμε. Γιατί δεν δημιουργούνται μικρές μαύρες τρύπες κατά τη σήκωση των πρωτονίων στον επιταχύτητα στο ΣΕΡ. Σε ποιες εφαρμογές πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μποζόνιο το ΧΙΠ. Υπάρχει και για κάθε σωματίδιο ένα αντίστοιχο σωματίδιο αντιήλυσης που μπορεί να βρίσκεται ελαφρύ αντιήλυση. Για τον Ανόπουλο, η φυσική είναι πάθος και η επιστημονική περιέργεια κινητήριος δύναμη. Το ίδιο πάθος διέκρινε και στους 12χρονους μαθητές. Ένα πάθος που τους εμφύσισαν οι δάσκαλοι και αποτύπωσαν τη γνώση τους πάνω σε μακέτες. Αισθάνομαι συγκλονισμένος από αυτή εδώ την. Και είναι λέξη που τις λέω έτσι εύκολα. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου σε αυτό εδώ το επίπεδο, δηλαδή εννοώ τις πρωτοβάθμιες, είτε εδώ είτε στην Αμερική, του οπουδήποτε, τέτοιο υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να δω αυτό το πρόγραμμα εδώ πέρα, αυτό το τόσο ωραίο πρόγραμμα, να γενικευθεί σε όλη την Ελλάδα, ώστε και παιδιά όλων των διαφόρων και οικονομικών καταστάσεων και να τους δοθεί ευκαιρία. Δεν θέλω να χάσουμε μυαλά. Θα βοηθήσω με την καρδιά μου, θα βοηθήσω μια τέτοια προσπάθεια. Όπως έγινε με αυτά τα παιδιά που μύθηκαν βήμα-βήμα στη φυσική μικροσωματιδίων με απλά πειράματα στο σχολείο και κατανόησαν έννοιες άγνωστες στους περισσότερους ενήλικες. Με επιμονή, πάθος και κυρίως αγάπη για την επιστήμη, η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταφέρουν πολλά. Η υλοποίηση του προγράμματος αποφασίστηκε όταν η καθηγήτρια φυσικής του σχολείου ολοκλήρωσε πρόγραμμα επιμόρφωσης στο ΣΕΡΝ που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Το σχολείο μπήκε δυναμικά σε αυτή τη διαδικασία και δικαιώθηκε. Όταν ήρθα στο σχολείο και το κουβεντιάσαμε με τη διεύθυνση του σχολείου, η αλήθεια είναι ότι είχα τις ανησυχίες μου κατά πόσο τα παιδιά θα μπορέσουν να πιάσουν τόσο δύσκολες έννοιες σε τόσο μικρές ηλικίες. Το περνάμε με απλά υλικά, δηλαδή το Big Bang τους το δείξαμε, παίξαμε με τα μπαλόνια και είδανε τη διαστολή του σύμπαντος. Με τα quarks παίξαμε με τις πλαστελίνες. Το σωματίδιο Higgs έγινε αλεύρι. Και βήμα-βήμα φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 12 από τους μαθητές που επελέγησαν τυχαία θα γίνουν οι πρώτοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα μπουν στο ΣΕΡΝ και θα ξαναγηθούν στα άδυτα των πειραμάτων που εξελίσσονται, ενώ θα μιλήσουν και με κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του οργανισμού που επιχειρεί ένα ακόμη άνοιγμα στην κοινωνία προκειμένου να φέρει την επιστήμη κοντά σε όλο τον κόσμο. Το ΣΕΡΝ είναι ο οργανισμός ο οποίος παίζει κυρίαρχο ρόλο στη μετάδοση της αγάπης για την επιστήμη. Σημαντικό είναι να έχουμε μαζί μας συμμάχους, εκπαιδευτικούς, έτσι εμείς τους ονομάζουμε πρεσβευτές του ΣΕΡΝ και αν θέλετε μεταφέρουν αυτή την αγάπη και τον ενθουσιασμό τους στη σχολική τάξη. Και σε τρεις περιοχές θα συνεχιστούν οι δράσεις αναδάσωσης του ΣΚΑΙ αυτή την Κυριακή. Κατερίνα, να τις θυμίσουμε. Ναι, Κυριακή λοιπόν, 16 Μαρτίου. Πάμε στους πρόποδες του Ημιτού, στην περιοχή του Βύρωνα. Πιο συγκεκριμένα στην Εργάνη που κάηκε το καλοκαίρι του 2010 και εκεί θα φυτευτούν 10.000 δέντρα από εθελοντές αλλά και με τη συμμετοχή κρατικών φορέων. Εμείς επίσης ξαναπάμε και στην Πεντέλη, σε μια περιοχή που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το καλοκαίρι του 1998 αλλά και το καλοκαίρι του 2009. Τέλος, θα πάμε στη λίμνη του Μαραθώνα. Η περιοχή κάηκε από τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, τις θυμόμαστε, το καλοκαίρι του 2009. Εκεί θα φυτευτούν 5.000 δέντρα. Συνολικά, ο ΣΚΑΙ από την έναρξη λειτουργίας του εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια, που κάνει και δράσεις αναδάσωσης, έχει φυτέψει με τους εθελοντές πάντα περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο δέντρα σε όλη την Ελλάδα. Και στα καλά νέα απόψε η βασιλική τάφη που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στις Αιγές. Βασιλική τάφη 5 στον αριθμό ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της ανασκαφής στη Βασιλική Νεκρόπολη των Αιγών. Η ταφική συστάβα των Τιμενιδών βρίσκεται σε μια άκρη του νεκροταφείου των Αιγών και παρότι είναι βάναυσα λαϊλατημένα τα μνημεία της, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία της ταφικής αρχιτεκτονικής τα οποία αναδεικνύονται, καθώς και η προσωπογραφία της βασιλικής οικογένειας. Από τους 5 τάφους, 3 κυβωτιόσχημους και 2 μακεδονικούς, ξεχωρίζει ένας από την πρώτη ομάδα. Ο συγκεκριμένος τάφος έχει μια μεγάλη υπόγεια αίθουσα με λευκούς στίχους, διακοσμημένους με ζωγραφιστή γυρλάδα, με βλαστάρια, λουλούδια και φύλλα κυσού. Πρόκειται για το παλαιότερο δείγμα που ξέρουμε για τη Μακεδονία. Το σιδερένιο ξύβος που ξέφυγε από τους Τιμβορίχους μαρτυρά ότι ο τάφος ανήκει σε έναν πολεμιστή, ίσως τον βασιλιά Περδίκα τον Δεύτερο, ο οποίος είχε δώσει σκληρούς αγώνες για να διατηρήσει το βασίλειό του ανεξάρτητο κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Δίπλα στον Ιωνικό τάφο που ανασκάφηκε το 1987, βρέθηκε φέτος ένας νέος μακεδονικός τάφος με δωρικές κολόνες.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ολυμπιακός με το μυαλό στη ρεβάνς με τη Manchester United υποδέχεται αύριο το Πανθρακικό, ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με απουσίες στα Ιωάννινα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ. Χωρίς τους Πράντης και Πέτρης ετοιμάζει τα πλάνα του ο Γιάννης Αναστασίου για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει τους δύο Κροάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή τους, καθώς ακολουθεί ο πρώτος ημιτελικός με τον Όφη για το κύπελλο Ελλάδος. Στον Ολυμπιακό, με το μυαλό στη ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης με τη Manchester United στο Old Trafford, καλούνται το βράδυ του Σαββάτου να πάρουν τους βαθμούς της νίκης κόντρα στο Πανθρακικό και να σφραγίσουν την κατάκτηση του 41ου τίτλου πρωταθλητή. Ο Μίτσελ αποφάσισε να ξεκουράσει τους Σαλίνο και Μανολά και μπορεί να χαμογελά από το γεγονός ότι Μαρκάνο και Σαβιόλα επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και θα τεθούν στη διάθεσή του για το μεγάλο ραντεβού με τους κόκκινους διαβόλους. Τους τρεις βαθμούς προκειμένου να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την παραμονή στην κατηγορία θέλουν στον Άρη στο κυριακάτικο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Σούλης Παπαδόπουλος θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Αγκάνθο, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γεωργιάδης δεν αλλάζει την αγωνιστική φιλοσοφία που του έδωσε την νίκη στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό. Στον δικέφαλο του Βορρά στοχεύουν στους τρεις βαθμούς, αφενός για το γόητρο, αλλά και για την ουσία καθώς θέλουν να αυξήσουν τη συγκομιδή τους εν ώψη play-off. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής Super League. Το Σάββατο θα παίξουν Βέρεια Ατρόμητος, Σόφια Απόλλων και Ολυμπιακός Πανθρακικός. Την Κυριακή ΠΑΣ Γιάννινα Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης, Πανιώνιος Λεβαδιακός, Πλατανιάς Καλονίκη και Άρης ΠΑΟΚ. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Πανετολικός Σκόντα Ξάνθη. Να περάσουμε στο μπάσκετ. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 65-60 της Ανατολού Εφές στην παράταση στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Top 16 της Ευρωλίγκα και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στους 8. Στο πρώτο παιχνίδι του Φραγκίσκου Αλβέρτη στον πάγκο της ομάδας, οι πράσινοι είχαν άσχημα ποσοστά στην επίθεση, ωστόσο το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση με τρίποντο του Γιώνας Ματσιούλης. Μην χάσετε αύριο την αποκλειστική συνέντευξη του Λιθουανού Forward στον γκολ χωρίς σύνορα στις 12 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός, χωρίς τους Πρίντεζη και Σπανούλη, αντιμετωπίζει στο Παλαιό Μπλαουγκράνα την Μπαρτσελώνα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στις αγορές. Ισχυρές απώλειες κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα. Μεικτά πρόσημα για τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πριν από λίγο στη Wall Street κινούνται σε αρνητικό έδαφος Dow Jones και Nasdaq. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανωδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου και γεν, πτωτικά τον δολάριο σε σχέση με το ιαπωνικό νόμισμα. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του αργού πετρελαίου έντονα ανωδικά έκλεισε και η τιμή του χρυσού στα 1.385 δολάρια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άνοιξη πρώτων πυλών. Η θερμοκρασία σε άνοδο το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα το ταξίδι μας με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο Sky καιρός. Πρώτα-πρώτα από νότια. Είναι όλες θαλασσινές σήμερα. Σιτία στην Κρήτη. Εχθές το πρωί, γύρω σε 10.30 ώρα, είπε ο Δημήτρης. Η επόμενη φωτογραφία είναι Κυκλάδες, όπου έριξε πολλές βροχές εφέτος και έτσι έχουν πρασινίσει. Ή, παρακαλώ, ανοιξιάτικη με μαργαρίτες. Ο Γιάννης. Η επόμενη φωτογραφία είναι από την Χερόνησο στη Σύφνο, στο βόρειο μέρος του νησιού, η Αριστεία και η τελευταία φωτογραφία είναι Χίος. Όλες περίπου στο Αιγαίο. Λαγκάδα Χίου από τον Αντώνη. Επίσης σας ευχαριστούμε όλους πολύ. skykeros.gr για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι αίθριος ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα και τη Νότια θα συννεφιάσει τοπικά. Στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Κρήτη αργά το απόγευμα προς το βράδυ είναι πιθανό να βρέξει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, νότιο στο Αιγαίο αρχικά 3 με 5, από το απόγευμα στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας στους 18 με 19, ίσως τοπικά και 20 βαθμούς. Στην Αττική έθριος καιρός με αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 6 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Νότιο-ανατολική άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 5 έως 17 βαθμούς. Την Κυριακή τώρα, από το μεσημέρι περίπου και μετά, θα έχουμε βροχές στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που μέχρι αργά το βράδυ
ξημερώματα προς τη Δευτέρα θα σταματήσουν παντού. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, νότιοι στο Αιγαίο, 4 με 6 μποφόρια εντασίτους, από το απόγευμα, αργά το απόγευμα προς το βράδυ και στο Αιγαίο θα γίνουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 18 με 19 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, 20 έως 22 βαθμούς, έθριος καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 υποφόρ. Τέλος να σας πω πως Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη καλοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Τα νέα του Sky, κυρίες και κύριοι, μπορείτε καθημερινά να παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr, live on demand. Βρείτε μας και στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο λογαριασμό μας στο Twitter. Αμέσως τώρα, η ξένη σειρά CSI Miami. Καλή σας νύχτα από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.